Παρουσία πλήθος πιστών, τηρούμενων ωστόσο όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, τελέστηκε όπως και κάθε χρόνο η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου το πρωί της 3ης 26 Οκτωβρίου. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου έδωσε το παρόν, τιμώντας τον πολιούχο της περιοχής Άγιο Δημήτριο. Να ευχηθούμε στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες χρόνια πολλά. Ο πολιούχος της πόλεως μας. Και τιμούμε αυτήν την γιορτή με την δέουσα και την πρέπουσα σοβαρότητα και βεβαίως τηρώντας κατά τους καιρούς όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και μέσω της ευκαιρίας αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν και βεβαίως τους δημότες μας που πραγματικά με ευλάβεια πέρα από το θρησκευτικό τους καθήκον τήρησαν ενσυνείδητα και τις αποστάσεις και τις μάσκες. Ελπίζουμε λοιπόν και η μεθαυριανή μέρα της Παλεράσεως να κυλήσει το ίδιο ομάλα. Ο καιρός είναι καλός και θα είμαστε ευτυχείς να δούμε ξανά τη μαθητιώσα νεολαία μας να κάνει κάτι το οποίο η ίδια επιθυμεί. Θεωρώ ότι και οι υπάλληλοι του Δήμου, αλλά παράλληλα όπως είπα και οι ιερείς, άπαντες εδώ στον Έστω, πειθαρχημένα και με συνέστημα της ευθύνης λόγω της πανδημίας, λειτουργήσαμε, νομίζω, άψογα. Σήμερα τιμούμε τον Άγιο Δημήτριο, προστάτη της Χρυσούπολης, του Νέστου και όλης της Ελλάδος. Ένας Άγιος που υπηρέτησε τον Ρωμαϊκό στρατό, ασπάστηκε τον χριστιανισμό, εφάρμοσε αυτά που λέει η Καινή Διαθήκη και δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτό που είπε ο Άγιος Νέστερας, «Θεέ του Δημητρίου βοήθησέ με». Έτσι να μας βοηθήσει και εμάς ο Θεός και του χρόνου να είμαστε με υγεία, χρόνια πολλά Χρυσούπολη. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες τίμησαν και αυτοί από την πλευρά τους ανήμερα της εορτής στον Πολιούχο παρά τις δύσκολες συνθήκες του COVID-19, ενώ τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.